Έχετε βάλει κάτι. Ματιασμένος ήταν. Ωραία, φίλε, είμαστε αλλού. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί μου έφερε νερό, τι ξέρει. Δεν αντέχω. Α, να πάρω λίγο τα πάνω μου. Τι ωραία που ήταν, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Κάπα, πολύ δυνατό. Κάπα με σημεράκι, παπάκι της Mail.com, προσωπική ιστορία, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και μια τελευταία φωτογραφία της Βάνιας μετά την πρεμιέρα. Στο κήπο με τις αλήθειες, στο θέατρο Μουσούρι. Μπράβο, 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 πολύ δυνατό. Και μπορεί να σας κάνουμε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου, Μούτσι. Λοιπόν, άκου, κάθε φορά που πάω στη δουλειά, περνάω από την ίδια καφετέρια να πάρω καφέ γιατί μου αρέσει ο μπαρίστας, όχι ο καφές. Λάθος. Πλέον όμως έχει μάθει πως πίνω τον καφέ μου και όταν πάω τον έχει ήδη έτοιμο. Ξέρει και τα ωράρια μου, βλέπω. Πολύ καλό ο μπαρί. Εμένα όμως έτσι δεν μου δίνει ευκαιρία για να του πιάσω συζήτηση. Ρε Σαλονίκη, ρε Σαλονίκη. Έλα, Σαλονίκη. Το πιάνω συζήτηση. Να αλλάξω καφέ, μήπως και μου μιλήσει. Βοήθεια, σε παρακαλώ. Πολύ σημαντικό δίλημα για Παρασκευή. Εδώ πετάτε ακόμα νεκρολούδα. Κοίταξε να δεις τώρα. Θα πρέπει να πας μια μέρα και να μην πιεις καφέ, να πάρεις χυμό. Να του κάνεις τσαλίμι. Μπράβο. Θέλει μία-δύο, μία-δύο καφές. Ωραίο, ωραίο. Σωστό. Μπράβο. Αθάνατος, αθάνατος. Πώς θα ξέρει. Επίσης, δεν είναι πια ωραία. Επίσης, μήλα του. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Μήλα του. Τι ωραίο καφέ που κάνεις, ρε μπαρίστα μου. Τι να του πει, καλησπέρα, είμαι η κοπέλα που θα πάθω τα νεύρα με τον καφέ τον ίδιο. Μούτσι. Ναι. Ήμασταν μαζί δύο χρόνια, με χώρισε. Και έτσι σκέφτηκα να τον κάνω να ζηλέψει. Δεν δίνει πληροφορίες. Α, και χώρισε και βαρύ. Βρήκα λοιπόν καινούριο αμόρε. Και φροντίζω να το μάθει. Γελάνε και οι φτέρνες. Το πέτυχα τυχαία και μου είπε πόσο πολύ χάρηκε που προχώρησα. Προφανώς και δεν ζήλεψε ούτε καν λίγο. Τι να κάνω, τον θέλω πίσω. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τι τον θέλετε. Τι τον θέλετε αφού δεν σας θέλει. Τι λέμε ρε φίλε. Α, εγώ έχω κλείσει φωνή μου. Εγώ θέλω οπωσδήποτε ένα μήνα off. Ένα μηνάκι. Μηνάκι. Μηνακάκι. Για να... Γιατί χορδί, χωρίς χορδί, μπορώ. Χωρίς εσένα, όχι. Άκου, ωραίο. Παναγιώτη. Ωραίο. Δυνατό. άκου λίγο, άκου λίγο. Όχι, μην τα κάνετε αυτά. Γιατί δεν μιλάτε, ρε παιδάκι. Αλήθεια το εννοώ αυτό. Πες, σε θέλω. Να σου πει, δεν σε θέλω, εγώ προχώρησα. Να το πάρεις από... Να περάσεις το πένθος που σε απέρριψε τώρα ο άλλος και κάτι τρέξει τα γύφτηκα. Να προχωρήσεις τη ζωή σου. Χώρισε η άλλη, τον έκανε να ζηλέψει. Πήγε ο άλλος, γκόνι την είχε γραμμένη. Της είπε και συγχαρητήρια, έπαθε. Έλα σε παρακαλώ και Παρασκευή. Μουτσί. Έχω βάσιμες υποψίες ότι ο άντρας μου φλερτάρει με τη γειτόνισσα απέναντι. Άτιμο. Ο άντρας, η γειτόνισσα είναι συνέχεια στη βεράντα και σήμερα το πρωί τους είδα να πετάνε παρέα τα σκουπίδια. Αυτοί τα έχουνε. Το σκουπίδι. Το σκουπίδι είναι ώρα. Είναι άλλο το να χαιρετήσεις. Καλημέρα σας, κυρία Τάδε. Άλλο το σκουπίδι κατεβαίνει, συναντιέσαι, κάνεις αργά βήματα, σέρνεις τη σακούλα, σκίζεται, λες μισό να τα ξαναμαζέψουμε, έχεις εφεδρική, πηγαίνεις, σκύβεις εσύ, δεν ξέρω, ντρέπεσαι. Το πετάς, μετά όπως γυρίζεις, έχεις κανένα μαντιλάκι, λες να, λες ωραία να σκουπιστούμε, σκουπίζεστε κιόλας καθαροί άνθρωποι. Και κάπως τα λέτε, σχεδόν τάχετε όλη τη διάρκεια. Τι να κάνω για να μην χαλάσω το σπίτι. Χάλασε το σπίτι σου, αυτό ζηλεύει με κάθε τρόπο. Δεν μπορώ να μετακομίσω αλλού γιατί το σπίτι είναι δικό. Πούλα το, έμφυα. Έχει και δικό τη σπίτι. Μπράβο κι αυτή. Να πιάσω τη γειτόνισσα από το μαλλί. Ναι, πιάστε την. Πιάστε την και τράβω το κινητό και στείλ την. Κάπα μεσημεράκι, παπάκι τη mail.com. Στείλτε μα το προσωπικό σα δράμα, πιάσε βίντεο. Η γειτόνισσα, γιατί να φταίει και δεν φταίει ο άντρα. Καθόλου εννοεί, δεν είναι ένα 50-50. Δεν ξέρω δηλαδή, γιατί να πιάσει τη γειτόνισσα με και δεν στείλει τον άντρα σου, αγάπη μου, τι γίνεται. Επίσης, πέτα τα σκουπίδια πια εσύ. Μπράβο. Κόψτου τις αθλοπαιδίες. Αχ, Νίκο. Αρχικά τα φιλιά μου σε όλη την καυτή μας.
Φιλιά, φιλιά! Άδικα ο γυναικονίτης έποτε τρέλα. Στην καυτή μεσημεριανή παρέα με τα σεξι αγόρια και τον πέδαρο παρουσιαστή. Αδέχειρο. Αυτά τα παιδιά, να σου πω σεξι αγόρι, αυτά τα παιδιά που θα μείνουν άνεργα είναι ωραίο πριν τις γιορτές και στην 28η. Τι να πω, θέλουν να κατέβουν κάτω. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο. Νιώθω πιο. Από ποτέ. Αγγελική, το πρωί μην πίνετε ούζα. Πίνουνε ούζα το πρωί πάνω. Έχω σχέση εδώ και 9 μήνες περίπου με ένα παιδί που η κάθε μία θα ζήλευε. Αυτό, μόνη της τώρα, κουκουβάγια. Αυτή πότε μου τη χαλάσατε? Είναι πραγματικά ο ιδανικός τύπος άντρα που ονειρευόμαστε. Όλες μας. Μα ποιο, τι που ξέρει, ποιο, μα που ξέρει τι ονειρεύεται η κάθε μία. Όμως γύρισε ο πρώην μου. Παντρεμένος πλέον. Λοιπόν, διπλή απόλαυση. Και η Βέρα τρελαίνονται. Και ζητά αποκλειστικότητα. Ο παντρεμένος. Ωραίος και παντρεμένος. Εγώ όμως δεν θέλω να κάνω κάτι μαζί του και προφανώς δεν θέλω ούτε να χωρίσω. Και τι μας θέλει? Να μας τρίψει τη μούρη ότι έχει ένα κούκλο? Όμως δεν θέλω να χάσω και την επαφή με τον πρώην μου. Σε επικοινωνιακό κομμάτι, βέβαια. Αν θέλει να είναι, να ανήκει στο φιλικό περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό. Please βοήθα. Δεν θα βοηθήσω. Όχι, δεν είναι καθόλου, είναι πανεύκολο. Η κοπέλα δεν ξέρει τι θέλει. Έχει τον κούκλο που λυμπίζονται όλες και τρελαίνουν. Ναι, και τα λοιπά. Και θέλει και τον άλλον, αλλά ο άλλος θέλει. Ο άλλος αποκλειστικότητα παντρεμένος. Με τι φόντα? Τι εννοεί αποκλειστικότητα? Ότι τι, θα είμαι παντρεμένος και θα σε έχω εσένα μόνο. Έρε, ανέστησε τον παντρεμένο. Ποιος είναι, ναι. Χάτσε. Χάρηκες. Τι λέει? Καλησπέρα. Μούτσι μου. Να. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άλλη ήρθε. Ωραία. Καλησπέρα. Αλλάζουν φωνές. Τι είναι γαστρίμηθος? Καλησπέρα. Μιλούσες κάτι, μιλούσες ελληνικά? Όχι. Τι μιλούσες? Ολλανδικά. Α, είναι η δεύτερη γλώσσα μου. Ολλανδικά. Αχ, ναι, ολλανδικά. Να, μπράβο αρχικά. Να σου πω, μπορείς να πεις τα ολλανδικά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, μη φύγει κανείς, σας περιμένει η κόλαση. Ναι, μπορώ. Πες το, αγάπη μου, για πες. Toen de had de show klaar, niemand had weg. Jullie gaan blijven hier staan. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Για να μαθαίνουμε και κάτι. Και αυτή πώς είναι, πώς μας είπε ο άλλος, ο μαυροσκόταθος, που να μη σώσεις, μην του πω τίποτα για τα εμβόλια. Πες μου κάτι, εσύ είσαι Ολλανδία, είσαι? Όχι. Ναι. Πού? Τη Χάγη. Χάγη. Τι ωραία. Και μας βλέπεις από εκεί. Έλα, ένα χειροκρότημα. Μπράβο στο κορίτσι. Παιδιά, η καναλάρα που κολλάει εδώ. Μπράβο. Έχουμε καλό ίντερνετ. Πήραμε πρώτη από την Αφρική και φεύγει. Λοιπόν, θα μου πεις το όνομά σου, κορίτσι μου. Θες ή κολλητούλα? Θα πω ότι με λένε Γιούλια. Γιούρια. 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 Γιούρια μου, πες μου πού θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος. Λοιπόν, ας το αρχίσω από την αρχή. Από την αρχή του άρχισε το όλο. Ωραία, έχω σχέση με ένα παιδί, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Ναι. Και συζούμε εδώ και 2 μήνες. Μπράβο. Μεταξύ μας χάρη ένα πρόβλημα, τα πάμε πολύ καλά. Ωραία. Αλλά το πρόβλημα είναι η μητέρα. Και στην Ολλανδία συμβαίνει αυτό. Είναι από Ολλανδία, είναι από Ολλανδία. Όχι, το παιδί είναι, η μητέρα του είναι Ελληνίδα και ο μπαμπάς Ολλανδός. Έπρεπε να ήταν η μητέρα Ολλανδέζα και ο μπαμπάς Έλληνας, να τα βρίσκατε. Με μάνα Ελληνίδα τώρα και στα εξωτερικά, πες μου μωρό μου, ναι.
Συγκατοικήσατε λοιπόν με αυτόν. Η μάνα είναι, μένουν εκεί, μένουν εκεί. Ναι, εδώ μένει, λίγο μακριά από εμάς, αλλά με παίρνει συνεχώς το τηλέφωνο. Γενικώς έχουμε καλές σχέσεις. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί τους κόλλησε ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί, θα παντρευτούμε. Πώς κολλάει αυτό, πώς να με κολλήσει. Ενώ δεν είναι μία προοπτική. Όχι, απλά... Για οικονομία. Δεν έχουμε αυτό το σκοπό και δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ για γάμο. Είναι ναι. Η μόνη που το συζητάει. Θέλει πάρα πολύ. Εσύ, αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχει ο σύζυγος? Είμαι 25. Άντε καλή, πηγαίνετε στο σχολείο. 25 και θέλει η μάνα να τον παντρέψει. Τι την πιάνει? Ναι. Όχι. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που με παίρνει, θέλει ο γάμος να γίνει στην Ελλάδα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για εκκλησίες. Ποια σου είπε. Καμιά καλή. Αθήνα θέλει να γίνει, Αθήνα, να της πούμε ωραία εκκλησία. Αθήνα θέλει να γίνει ο γάμος. Όχι, θέλει στην Κέρκυρα, επειδή είναι από την Κέρκυρα. Στο Αιγαίο η Κέρκυρα. Ωραίο, το πιο ωραίο νησί του Αιγαίου. Κέρκυρα είναι ωραία. Τα στένα. Που τα έχω σεριανίσει, Κέρκυρα, Κέρκυρα, καμήνα δεν γεννάει. Αυτό είναι το κήπιο, ο Πέτρος. Κοίταξε, κάπως χαρήκαμε για το γάμο στην Κέρκυρα, γιατί και το Πάσχα και ο γάμος στην Κέρκυρα είναι πάρα πολύ ωραία. Εν πάση περιπτώσει, δεν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο εσένα. Έχεις μιλήσει με τον σύντροφο συγκάτοικο σου? Ναι, έχω μιλήσει με αυτόν. Είπε απλά να μην σε δίνω σημασία, ότι είναι λίγο παλαιών αρχηγών η μητέρα του. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μην σε δίνω σημασία, επειδή συνεχώς μου στέλνει φωτογραφίες από νησικά, έχει βρει παραλυπάκια, έχει βάλει μέχρι και ημερομηνία. Πότε είναι να έρθουμε, να το. Συγγνώμη. Πήγε 14 Αυγούστου, νομίζω. Όχι. 14 Αυγούστου δύσκολο. Δεν παντρεύουν, είναι της Παναγίας μετά, μεγάλη χάρη. Δεν κάνουν παραμονή, θα σας φάνε τα πανηγύρια, το εφέ όλο. Όχι, δεν θα πεις. Μίλα με την Πεθεράη, ας με πάρει αυτή, να το πάμε λίγο πιο πίσω ή πιο μετά από την Παναγίας. 20 ή 4 Αυγούστου 20. Μην το κάψει η κοπέλα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Εγώ εκεί μπορώ να βοηθήσω, να πάρω και δύο τηλέφωνα σε κάτι εκκλησία στην Κέρκυρα. Ρε κορίτσι μου, εσύ δεν μίλησες να της πεις μητέρα με αυτόν τον τονισμό ότι δεν θέλω να παντρευτώ? Της έχω πει, αλλά εκείνη πάντα αντιδράει λίγο παράξενα και λέει, μα πώς γίνεται να μην παντρευτείτε? Μα πες της, θα παντρευτούμε σε 3 χρόνια. Άκου, το μυστικό ποιο είναι εδώ, ακούστε ένα μυστικό. Θα της δώσεις μια ημερομηνία 3 χρόνια μετά. Και άφησέ την να ετοιμάζεται. Γιατί όσο της λες όχι, αυτή είναι ικανή όπως κοιμάστε να φέρει γνωστό παπά κυρκυραίο και να σας παντρέψει στον ύπνο. Θα της πεις λοιπόν 3 χρόνια μετά μια ημερομηνία και σώθηκες. Μπράβο! Παιδιά, αυτό είναι... Ναι, γιατί η κυρία, η μητέρα, δεν είναι, θα ηρεμήσει, γιατί έχει αυτό το σκοπό. Την έχετε και εκεί πέρα στην Λουτρέχτη που είναι Χάγη. Την έχετε... και Λουτρέχτη εκεί κοντά είναι. Χάγη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έλα ρε, εντάξει τώρα. Έφυγε η κοπέλα, παντρεύτηκε. Έφυγε. Να πω ακόμα ένα ή όχι?